By the way, πώς λέγεται ο Κινέζος με άτυπη πνευμονία? Πώς? Dai Sun. Πώς λέγεται η γυναίκα του? Dai Sun Too. Α, πολύ ωραία. Πώς λέγεται ο νεκρός παππούς? See you soon. Αυτό πες εσένα. Άντε καλέ. Ναι, Φώτη, εσύ. Ναι. Καλημέρα, Φώτη μου. 95,2 Athens DJ. Καλή σα όπλου του ραδιόφωνο. Τι κάνει, καλά? Μια χαρά, εσύ. Μην αγχώνεσαι, λέει, θα τα καταφέρουμε σαν οικογένεια, λέει η Δώρα. Και μπράβο, είδε οι γυναίκε είναι ακριβώ για να μα δίνουν θάρρο, Φώτη μου, ε. Γεια σου, ρε Μιχάλη. Θα τα καταφέρουμε, Φώτη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα τα καταφέρουμε, αν δεν κάνουμε. Εννοείται. Αν δεν κάνουμε καμιά ιδέα την Κυριακή, θα τα καταφέρουμε. Εντάξει. Κατάλαβε τι εννοώ. Ιωάννα. Σιγά, δεν μη φωνάζει. Είναι που δεν κουνιέσαι εκεί πάρα πολύ γιατί χάνεται το σήμα. Λοιπόν, Ιωάννα. Σταματήσω. Ωραία. Για σταμάτα. Σε περιμένω. Σταμάτησα. Τέλεια. Έβαλες αλάρμ? Έβαλα. Ψέματα μου λες. Καλή, έβαλα. Το αλάρμ είναι κάτω από τη μόνη εκεί δεξιά. Μιχάλης, το έχω πει και άλλη φορά, λέει, και θα το ξαναπώ. Πρόσεχε τι θα ψηφίσει η μουσά τη σουπιά την Κυριακή. Για σένα, λέει. Μουσά τη σουπιά. Δεν τρέπεται λίγο αυτό που το έστειλε, Αλέξανδρε. Αλέξανδρε, Αλέξανδρε. Έχουν γνώση οι φύλακες. Πουλάδι. Έχουμε κάνει φροντιστήρια. Τον έχω υπό την υποψία μου που λένε. Ξέρω ότι άλλα μου λέει και άλλα. Άσο το. Στην αρχή έπρεπε, καταρχήν έπρεπε να βάλω στο μαντρί μέσα του την εδώ. Ναι, παντρεύομαι. Είδατε που το έμαθε. Ναι, παντρεύομαι. Αυτό θα σκέφτηκε πάνω να ψηφίσει. Αυτό να δει τι έχει να πάει. Το ξέρω. Ναι, είμαι τρελή. Θα το θυμηθώ αυτό και θα ψηφίσω. Έτσι. Καλημέρα, τι κάνει, Ναταλία? 95,2 Athens DJ. Ο Μιχάλης Σαουσόπουλος. Γεια σου, Μιχάλη. Καλημέρα. Τι γίνεσαι? Καλά, είμαι στη δουλειά. Καλημέρα, λέει, είμαι στη δουλειά. Από τις 8 παρά. Τι δουλειά είναι αυτή, είναι, Ναταλία μου? Τι να κάνω, με βάζουν από νωρίς στη δουλειά. Τι να κάνουμε, και εμένα με έχουν βάλει από νωρίς. Εγώ με έβαλα, δηλαδή το έχω μετανιώσει. Το έχω σκυλομετανιώσει, τα τελεία. Ναι. Καλημέρα, λέει, μη στεναχωριέσαι. Όλα θα πάνε καλά. Θα πάμε και διακοπές, λέει η Άννη. Πού θα πάτε με την Άννη? Πέτσες. Αχ, θέλω να έρθω και εγώ. Τι ωραία στις Πέτσες. Πάρτε με. Έλα, Μιχάλη. Ενοχλώ, δεν ενοχλώ. Εντάξει, λοιπόν, Ναταλία, χαλάρωση, θα πάτε στις Πέτσες. Πότε θα πάτε, ποιες ημερομηνίες περίπου παίζουν? Σε 2 εβδομάδες. Α, είμαστε μια χαρά. Α, σε 2 εβδομάδες ή θα κάτσετε εκεί 2 εβδομάδες? Όχι, όχι, σε 2 εβδομάδες θα πάμε. Και θα κάτσετε? Θα κάτσουμε τίποτα, ένα τριημεράκι. Ένα τριημεράκι. Να έρθω κι εγώ να το κάνουμε εξαήμερο. Έλα, άμα πληρώσω τις υπόλοιπες 3 μέρες. Θα πληρώσω και τις 6, μωρέ, τώρα. Θα αφήσουμε τα κορίτσια τώρα να πληρώνουν. Δεν γίνονται αυτά. Εγώ είμαι κλασικός, δεν μπορώ. Εντάξει, λοιπόν, Ναταλία μου, ετοιμάσου, αντιλαμβάνεσαι. Δεν θέλουμε, 16 του μήνα. Τι? 16 του μήνα. Θα πας μαζί τους και κάνεις τους προγραμματισμούς. Καταρχήν κλείνουμε την εκπομπή, χαιρετάω να πάω να ετοιμαστώ. Τέλος για σήμερα. Καλέ, κάτσε το που είσαι. Φεύγω για Σπέτσες. Χαίστηκα. Μπορεί οι τσέπες των Ελλήνων, λέει, να έχουν αδειάσει, αλλά από ό,τι φαίνεται περνάει καλά στο κρεβάτι αφού ξαναβρήκα τη διάθεσή τους για σεξ. Πώς το κάνετε αυτό? Για πες τα μας λίγο πώς. Με capital controls και ζου. Σκέφια μη. Δηλαδή κάτσε το. Η αλήθεια είναι αυτή, Μιχάλη. Εγώ τελευταία ακούω πολλά. Ακούς πολλά ότι... στην γειτονιά, Μιχάλη, επειδή έχω, βλέπω ακάλυπτο, γίνεται, ναι, χαμός. Τι ακάλυπτο, δεν καταλαβαίνω. Βγαίνουν ακάλυπτοι αυτοί όλοι ξεβράκωτοι? Όχι, Χριστιανέ μου, βγαίνω στο παράθυρο, στο μπαλκόνι, ναι, εκεί στο δωμάτιό μου, ναι, και ακούω διάφορα. Ναι. Δώσε. Δώσε. Αλήθεια. Εκεί ακριβώς. Πώς ακούγεται, από την πολύ ησυχία, μάλλον. Πόσο κοντά είστε? Μιχάλη, τι εννοείς πόσο κοντά? Σε πολυκατοικία μένω. Ναι, εντάξει, αλλά πόσο κοντά είναι? Είμαι πολύ κοντά οι πολυκατοικίες, τέλος πάντων. Ας πούμε, πώς είναι, 100-200 μέτρα η μία από την άλλη? Όχι, Χριστιανέ μου, αλλά καλέ, ένα μέτρο. Ένα μέτρο. Ναι. Μαζί πληρώνει το νίκιο. Όχι, Χριστιανέ. Μα, όλοι μαζί, πώς το μοιράζεστε? Ρε, εσύ, Μιχάλη, να σου πω κάτι, είναι πολυκατοικίες, με τρελαίνεις τώρα. Δηλαδή, ξέρεις από πού ακούγεται, ποια είναι τα άτομα αυτά? Δηλαδή, με ένα τσάκ κάνεις έτσι και κάνεις και συμμετέχεις, άμα θέλεις. Όχι, Χριστιανέ μου. Αμέσως εσύ. Θα με φιλοξενήσεις μια εβδομάδα? Όχι. Έρευνα του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών που έγινε σε δείγμα 600 ανδρών ηλικίας 25 έως 64 ετών έδειξε ότι οι συμπολίτες μας δεν το βάζουν κάτω. Και πολύ περισσότερο δεν θυσιάζουν το σεξ στο βωμό της κρίσης. Έλα. Χαρακτηριστικό είναι ότι έως και 35% περισσότερο σεξ κάνει ο Έλληνας στο τελευταίο τετράμινο σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πριν από ένα χρόνο. Πόσο τους 100? 35% πάνω. Έχει αυξηθεί πολύ. Η νέα αυτή έρευνα έρχεται να ανατρέψει τα όσα μέχρι πρώτη γνωρίζαμε ότι η κρίση έχει ρίξει τη λίμπιντο των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Τρίχε. Μάλιστα, το αποτέλεσμα αυτό της έρευνας ξάφνιασε ευχάριστα τους ειδικούς του Ανδρολογικού Ινστιτούτου, οι οποίοι δίνουν την εξήγηση ότι το σεξ είναι αντίδοτο σε όσα άσχημα βιώνουν εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Ναι, μπράβο. Παιδιά, το σεξ είναι μεταδοτικό. Ναι. Σε πηδάει από πάνω, σε πηδήξω εγώ τον από κάτω. Εδώ είναι τι συμβαίνει στην Ισπανία. Σκληρό, εν πάση περιπτώσει, του Ταύρου τα. Ποια ρε, παιδιά.
Πώς τα λένε αυτά. Τα αυτιά. Όχι. Τα κέρατα. Μην άρχισε να ψάχνουμε τον Ταύρο τώρα, βαριέμαι. Έτσι λέει εδώ τα αμελέτητα. Ναι, γιατί τα λένε αμελέτητα. Δεν ξέρω. Εσύ πάντως να μην τα μελέτα. Είναι πολύ δημοφιλή λιχουδιά στην Ισπανία. Να ξεράσω τώρα. Συγγνώμη, λιχουδιά, πώς τα φτιάχνουν. Ρε Σιμαρία, τώρα θέλει συνταγή. Επίση οι ταυρομαχίε είναι πολύ λαοφιλέ και διαδεδομένο θέαμα. Με θύμα συνήθω τον άτυχο Ταύρο τον καημένο. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Ναι. Αυτή τη φορά όμω οι ρόλοι αντιστράφησαν. Α. Κατά τη διάρκεια ταυρομαχιών στη Μαδρίτη, το θύμα ήταν ο ταυρομάχο ο Μάρκο Γκάλαν, ο οποίο όχι μόνο τραυματίστηκε σοβαρά στη βουβονική του χώρα από τα κέρατα του Ταύρου, αλλά έχασε και το ένα του. Το πήγε, ρε παιδιά. Το έχασε ολοσχερό. Να ψαχτούμε τώρα τι θέλει. Να παίξουμε στα τέσσερα για να δούμε αν έχει πάει κάτω από εδώ. Και πες το βρεις. Και πες το βρήκες. Τι θα πεις. Παιδιά, βρήκα ένα. Αυτές είναι οι καλύτερες παραλίες γυμνιστών σε διάφορα νησιά. Για να ξέρετε. Γράφερε. Γράφερε. Μπορεί να θέλετε να τις τσιδωθείτε. Εσύ πηγαίνεις σε τέτοια, να σου πω κάτι. Ναι, πάει. Εσύ δεν πηγαίνεις. Θυμάσαι που είχα κάνει λάθος και είχα πάει εγώ στα φαρχάκια. Πήγε και γυμνώθηκε σε μια παραλία που δεν είναι για γυμνιστές. Κουλήσει. Αυτή πάει, να πάει και βλέπει. Κρατάει και μια μεζούρα. Κάτι που δεν έχει δει ποτέ. Δεν μπορεί να κάνει σχόλιο. Δεν μπορεί. Για λέγε. Σκιάθος. Ποια είναι η παραλία του Σκιάθος? Η μικρή μπανάνα, παιδιά. Super Paradise. Αυτή είναι η ιδανική παραλία. Στη Ρόδο είναι το Φαλιράκι. Στην Κέρκυρα η Μυρτιώτισσα. Μην κάνει καλά, και πάνε και ξεφρακωθούν και του πάνε μέσα. Όχι, όχι, παιδιά. Παιδιά, πριν πάτε, αυτά που σας λέει να τα τσεκάρετε λίγο, σας βλέπω σιδηροδέσμιους. Άνετα, άνετα. Στη Μύκονο το Super Paradise έχει γίνει τώρα. Πας καλά, είσαι τρελή. Δεν υπάρχει αυτό. Έχει σταματήσει καλά αυτό. Έχει σταματήσει κουλίτσα με αυτό. Έχουμε πάει στο Super Paradise και δεν έχουμε δει ούτε έναν γυμνό. Α, έχετε πάει, βεβαίως. Για πείτε μου τις εμπειρίες. Να σου πω κάτι. Μήπως πρέπει να πεις τα μάτα, αλλά μόνο αυτά που θυμάσαι. Τα γεμανάκια εδώ στην Αθήνα. Αυτό μην το ξεχάσεις. Βλέπω, ξέρετε πολύ περισσότερα από μένα. Μόρση, πηγαίνεις στα λιμανάκια για να βλέπεις ξεβράκο τους. Πας καλά. Δεν θυμάσαι που είχα πάει και δεν μπορούσα να ανέβω. Και δεν μπορούσα να ανέβω γιατί μου κόπηκε η σαγιονάρα. Γυάλισε το μάτι σου. Έγκωσες. Τάδες όλα. Παιδιά. Τι. Συγκλονίζομαι. Γιατί. Δεν ακούσα. Συγκλονίζομαι. Ένα συγκλονίστη μου όλοι μαζί. Συγκλονίζει το μήνυμα Ιάπωνα Ορθόδοξου Ιερέα για την Ελλάδα. Στο μήνυμά του από την χώρα του ανατέλλοντος ηλίου, The House of the Rising Sun, μου πάει το μυαλό. Ο Ορθόδοξος Ιερέας, Δημήτριος Τανάκα. Έτσι το λένε, εσύ. Παιδιά, μήπως είναι Αθήγκανος. Ήταν Τανάση και έγινε Τανάκα. Γκαμότο. Δημήτριε! Δημήτριε Τανάκα. Έτσι είναι το όνομα του, παιδιά, δεν κάνω πλάκα. Ο οποίος έζησε στην Ελλάδα και σπούδασε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αναφέρεται στη χώρα μας με ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα λέγοντας τα εξής. Το έχω και σε βίντεο, να φύγει το βίντεο. Αγαπημένοι μου Έλληνες και Ελληνίδες, αγωνιζόμενοι εν Χριστώ. Μετά παρησίες και υπομονής, η γενεοδορία σας είναι τόσο μεγάλη και ανεκτίμητη. Αυτό γνωρίζω από πολύ καλή δική μου εμπειρία. Με τα μεγάλη αγάπη και ελεημοσύνη αποδέχτηκε όχι μόνο εμένα, αλλά και όσους έρχονται σε εσάς καλούς ή κακούς. Ποτέ δεν παραμονέθηκε ακόμα και όταν κάποιοι ξένοι έκαναν κάτι δυσάρεστο για εσάς. Αυτό οφείλεται. Α, το διάλογο είναι τσαντισμένο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ξέρετε ότι είναι, τι είναι η δικαιοσύνη. Είμαι αμαρτωλός και ανάξιος Θεού δούλος, αλλά όμως δεν έχω καμία αμφιβολία. Η Ελλάδα ζει διότι ο Χριστός και η Παναγίτσα και οι Άγιοι Πάντες είναι πάντα μαζί σας. Βίντσι. Τι είναι το Βίντσι? Το αμήν. Χώρισαν ο Κοριαλάς και η Ευρυδίκη. Δεν την άντεξε. Του φαλτσάριζε αυτή τη στιγμή. Πάμε παρακαλώ. Ο Τζούνο Ριάκτορ επιτέλους έρχεται στην Αθήνα. Παναγία και Χριστέ. Ποιος είναι? Ο Τζούνο Ριάκτορ. Τι είναι αυτό? Α, ψαλμωδίες, μαγευτικά φωνητικά. Α, DJ set. Και ακροβατικά. Μα τι γίνεται? Τα κάνει όλα αυτό. Τι είναι αυτό για καραγκιόζης είναι? Δεν μου κάνει για DJ αυτός. Για καραγκιόζη μου κάνει. Ένα άκρος απολαυστικό κούρεμα προσέφεραν οι κοπέλες σε κομμωτήριο της Μόσχας. Μπράβο, τι. Αφού αποφάσισαν να κουρέμουν τον κάθε πελάτη γυμνές, αρκεί εκείνοι να τους έδιναν 70 ευρώ. Α, πολλά. Γυμνές. Ράως. Η συγκεκριμένη μέθοδος, όπως είναι φυσικό, λατρεύτηκε από τους άνδρες πελάτες, οι οποίοι έκαναν ούρες έξω από το κατάστημα.
Οι γείτονες όμως έκαναν καταγγελία στην αστυνομία. Γιατί ρε? Γιατί? Και δεν ξέρω πώς λέγεται και το γιατί στα ρώσικα. Γιατί σκαβιά. Τι είναι αυτό το γιατί σκαβιά? Γιατί? Μετά. Μετά από αυτήν την εξέλιξη, ένας αστυνομικός αποφάσισε να υποδηθεί. Ναι, τώρα και καλά. Ναι. Να υποδηθεί τον πελάτη και πήγε να δει τι συμβαίνει. Συγγνώμη, θα το κάνατε εσείς. Ο Μαλακόφσκα, γεια σας. Όπως δήλωσε αργότερα, τον υποδέχτηκε μια κοπέλα με μεγάλο στήθος, η οποία του πρότεινε κούρεμα αξίας 140 ευρώ. Ναι, ρε. Ναι. Τι πρόβλημα έχει. Ναι. Για να είναι και εκείνος γυμνός, αν ήθελε. Α. Ενώ με 560 ευρώ θα μπορούσε να περάσει και περισσότερη ώρα μαζί με την κοπέλα μετά τον κούρεμα. Α, κάνουν και τέτοια. Πού είναι το πρόβλημα, όσκαγια. Πού είναι. Πού είναι. Τι σημαίνει. Δεν ήταν μπουρδελόφσκαγια. Δεν είναι. Ήταν η πυρεσκόφσκαγια. Αυτό. Θα δίνατε εσείς δηλαδή 70 που είναι το χαμηλότερο για να πάτε και να είναι εκεί πέρα. Πόσα να δίναμε? 70, είπες το χαμηλότερο. 70, για ναι. Να πάνε απλά να κουρευτούν. 140 για να είμαι και εγώ γυμνός. Θα δίνατε. Λες καλά, 25 ευρώ σου κάνουν κούρεμα ωραιότατο. Πού καλέ. Γενικά, όχι γυμνός ρε παιδιά, αλλά εντάξει τώρα μην τα λαθούμε. Σε ένα κομμωτήριο ή σε ένα κουρίο. Σε ένα κουρίο, ναι. Και τι να πάω τώρα. Και με 7 ευρώ έχεις στο κουρίο. Δεν θα φύγω από εκεί πέρα με ούλες και θα γίνω σαν το Scarface. Με 7 ευρώ ηλίθιε. Παιδιά, θα το πω. Γιατί τους θεωρώ ανθρώπους δικούς. Μα να πρέπει να σου δείξουμε με τα χέρια μας. Μα μου είπατε ότι είναι huge. Πόσο μεγάλο είναι τα αυτά του Ταύρου. Δεν το περίμενα τόσο μεγάλα, γι' αυτό ρωτώ να. Καλά, αυτός εδώ που σου κάνει και πλάκα ο Γιώργος. Και... δεν μου κάνει πλάκα. Λέει ότι το εθνικό του φαγητό εκεί πέρα. Όχι, εσύ που έχει φαγωθεί με το μέγεθος. Είναι σούπα και βάζουν ένα, λέει γιατί είναι μεγάλο. Και στο φέρνει μισό, πάρε ένα. Να μην ρωτήσω κι εγώ πόσο. Μα αμέσως. Θέλω να είσαι ψύχρεμη σε αυτά. Τι να σας πω, τι να σας πω. Έχω ένα ήθος εδώ μέσα, πάει. Το άλλο που βγαίνει, ο άλλος είναι ψευδός και βγαίνει και πρέπει να ξεκινήσει η παράσταση και λέει Θουτ, αρχίδι η παράσταση. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.